του Τσίπρας ότι όποιος σκέπτεται εκλογές είναι ανόητος, όποιος ζητάει εκλογές είναι διπλά ανόητος, είναι δύο φορές ανόητος. Ωστόσο βλέπουμε ότι υπάρχει μια αιμονή και επιμονή και από στελέχη της αντιπολίτευσης, αλλά και από μερίδα του τύπου. Γιατί υπάρχει αυτή η πίεση στο ζήτημα των εκλογών? Γιατί υπάρχουν ορισμένα μεγάλα συμφέροντα τα οποία θίγονται ή προβλέπουν ότι θα θυγούν από τις αντιπαραθέσεις και τις διευθετήσεις που γίνονται σε όλη αυτή τη φάση, και δεν αναφέρομαι μόνο ούτε κυρίως στα ζητήματα του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, αλλά στο όλο θέμα που έχει να κάνει με το άνοιγμα σε λίστες, με την τακτοποίηση θεμάτων που αφορούν στην επιτροπή την επιτροπή της Βουλής για το τρίγωνο το λεγόμενο της διαπλοκής με τα θαλασσοδάνεια των τραπεζών, ας πούμε, και άλλα. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα σε ορισμένους κύκλους που βιάζονται, βιαστήκαν κιόλας, κατά τη γνώμη μου οδηγήσαν σε μια ομοιρία και τη νέα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας εξ αρχής, ας πούμε, να θέσει άμεσα θέμα εκλογών. Ένα λεπτό, αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Δηλαδή υπάρχουν κύκλοι, συμφέροντα τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο που σκέπτεται την στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, αυτό λέτε? Γιατί αυτό λογικό είναι, δεν είναι παράλογο. Αυτό δεν είναι, δηλαδή εύλογο είναι το θέμα, είναι όλοι επηρεαζόμαστε. Το ζήτημα είναι, αφού επηρεαστούμε, τι αποφάσεις παίρνουμε από εκεί πέρα. Αλλιώς το ότι επηρεάζονται από το δημόσιο χώρο, από ένα άρθρο που γράφεται, από τη γραμμή μιας εφημερίδας ή μιας τηλεοψίας. Μα μην έχουμε αμφιβολία ότι μέσα από το δημόσιο διάλογο εκφράζονται και απόψεις που αφορούν σε συμφέροντα. Δεν εννοώ ότι είναι κάθε παγόρευση. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει κοινωνικοταξικά χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι θέματα συμφερόντων. Για τους σχολάρχες, παραδείγματος χάρη, για την ιδιωτική παιδεία. Η πίεση που υπήρχε, η οποία θα κορυφωθεί την άλλη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, γίνεται συζήτηση στη Βουλή, στην Ολομέλεια πλέον, για το εκπαιδευτικό που αφορά και στα ζητήματα της ιδιωτικής εκπαίδευσης κτλ. Υπήρξε μια κορύφωση αυτής της σύγκρουσης. Άρα η πολιτική πίεση που ασκείται από τα κόμματα προς την κυβέρνηση για εκλογές, ουσιαστικά λέτε ότι είναι μια έκφραση συμφερόντων. Αυτό βεβαίως είναι απόρρια, είναι απόρρια της απόφασης να εξυπηρετηθούν βράχη πρόθεσμα και όχι μέσω μακροπρόθεσμα ορισμένα συμφέροντα, για να μην χάσουν μέσα από τις πρωτοβουλίες που παίρνει η κυβέρνηση και το στίγμα, θέλετε, την πηξίδα που έχει, να μην χάσουν την προνομιακή θέση στην οποία βρίσκονται και προ-κρίσεως και βρίσκονται και μέσα στην κρίση. Καθαρά πράγματα. Με τις εκλογές έχουν τελειώσει. Παραδείγματος χάρη για τα θέματα, τώρα είδατε ότι εκκρεμούν αυτά τα νομοσχέδια για τα λαθρεμπόρια καυσίμων, καπνού, για τα δήλωτα εισοδήματα κλπ. Είναι πλήθος τα ζητήματα που μέσα στην κοινωνία, με σωστό τρόπο, ανεξάρτητα της συμφωνίας, του μνημονίου κτλ., έχουν ανοίξει μεγάλα ζητήματα. Επομένως, από πλευράς της κυβέρνησης, εκτιμάτε και λέτε ξεκάθαρα ότι έχουν κλείσει τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών? Δεν συζητιέται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι φανερό ότι οι περσινές εκλογές γίναν και σωστά γίναν, επειδή υπήρξε μια δραματική μεταστροφή στην πολιτική άποψη που ακολουθούσε τότε η κυβέρνηση, μέσα από το αδιέξοδο και την σύγκρουση που υπήρξε και την προσπάθεια που είναι από πλευράς των διεθνών κύκλων και τη δραματική κατάληξη που είχε, ας πούμε, η συνεννόηση που δεν υπήρξε ποτέ για να μην προχωρήσουμε με μνημόνια. Αφού λοιπόν προχωράμε με μια νέα συμφωνία που έχει τέτοια χαρακτηριστικά, δηλαδή και μνημονιακών δεσμεύσεων και επιτηρήσεων, ήταν ανάγκη να ξαναπάμε στο λαό, ως κυβέρνηση. Έγιναν αυτές οι εκλογές φέτος, δεν υπάρχει το ελάχιστο πρόσχημα και η ελάχιστη, ας πούμε, τακτική η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια επαναφορά ενός τέτοιου σενάριου. Έχω πει 19... μάλιστα ότι δεν είμαστε χομπίστες των εκλογών. Πάμε για το 19, κύριε Πρόεδρε, γιατί το σενάριο αυτό που περιγράψατε με έμεσο τρόπο... Εργαζόμαστε για να πάμε για το 19. Έχει να κάνει με τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Λένε ότι δεν θα μπορέσει στο ζήτημα αυτό η κυβέρνηση να έχει επιτυχίες, κατά συνέπεια θα προσφύγει στον λαό, στους πολίτες. Σε αυτό το σενάριο εσείς τι απαντάτε?
ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση αφενός, και δεύτερον οποιαδήποτε αντίθεση υπάρξει, δηλαδή διαφοροποίηση υπάρχει από τα σενάρια τα κυβερνητικά για την πρόοδο των εσόδων, για το πότε θα βγούμε σε αγοράς, για το ότι δεν θα υπάρξει κόφτηση τα λοιπά, δηλαδή αν υπάρξει οποιαδήποτε διαφορετική εξέλιξη, αυτό δεν αντιμετωπίζεται εκλογές. Αντιμετωπίζεται με επίταση των προσπαθειών και για να βελτιωθεί η συμφωνία, η οποία έχει τα έχει δικά της... Έχει περιθώρια βελτίωσης. Πάντοτε υπάρχουν αυτά. Μην έχουμε καμία αμφιβολία. Είναι θέμα συσχετισμού δυνάμεων. Όταν η χώρα ανακτήσει το κύρος της ως πόλος, ως πυλώνα σταθερότητας... Πότε που το βλέπετε προηγούμενο... αυτό. Πότε τώρα. Το βλέπετε. Τώρα. Δηλαδή είναι αυτοί οι μήνες, και σωστά ο Πρωθυπουργός νομίζω έχει επιλέξει αυτή την πολύ πυκνή δραστηριοποίηση στο διεθνές περιβάλλον, αφού είδε και τρεις ηγέτες του διαμετρήματος που είδε πριν τον Ιούνιο στην Κίνα, στη Ρωσία, με τον κύριο Ομπάμα κτλ. Λοιπόν, υπήρξαν αυτές οι επαφές. Βεβαίως. Τώρα πλέον σε επίπεδο Ευρώπης, όπου διαμορφώνεται το μεγάλο κάδρο για το ελληνικό ζήτημα, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από ό,τι φαίνεται να αποτυπωθεί αυτό το νέο περιβάλλον για τη χώρα. Δηλαδή μια νέα φερεγγιότητα και άρα μια νέα αρχή. Πόλος σταθερότητας στην περιοχή, σε μια περιοχή άκρως αποσταθεροποιημένη και της Βόρειας Αφρικής, της κάτω Λεκάνης, στην κάτω πλευρά της Λεκάνης. Αυτό θα βοηθήσει και τα οικονομικά Ανατολή. Και σαφέστατα. Το οικονομικό... Σαφέστατα. Και επίσης να αποτυπωθεί με ενεργό συμμετοχή της χώρας ο νέος πολιτικός συσχετισμός στην Ευρώπη, που απομακρύνεται, ακούσατε προηγούμενα κάποιες δηλώσεις, από τη στρατηγική της λιτότητας. Ο συνδυασμός αυτών των δύο ζητημάτων διαμορφώνει ένα κάδρο μέσα στο οποίο οι ελληνικές διεκδικήσεις, ακόμα και για ζητήματα που αφορούν σε αλλαγές πάνω στο πρόγραμμα ή στην εφαρμογή αυτού που έχει αποκληθεί παράλληλο πρόγραμμα, είναι πολύ πιο ενθαρρυντικές, πολύ πιο αισιόδοξες από ό,τι στο παρελθόν. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, θα ήθελα μία τελευταία ερώτηση, ένα σύντομο σχόλιο και να κλείσουμε. Είναι καθαρά πολιτική ερώτηση. Θα ήθελα να μου πείτε αν αισθάνεστε, αν βλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει μέσα στον ένα χρόνο εξουσίας και προς ποια κατεύθυνση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει πάρα πολύ, ακόμα και προσδοκώντας την διακυβέρνηση, δηλαδή κάθε στιγμή που περνάγαμε, κάποια θεμέρα που περνάγαμε, ακριβώς είναι ένα φαινόμενο που πανευρωπαϊκά δεν υπάρχει δεύτερο δυστυχώς για την ώρα, διαμόρφωνε μια νέα κατάσταση, θα χαρτογράφει τα νερά όπως τα είχαμε αποκαλέσει. Βεβαίως και έχει αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και στο συνέδριό του θα πρέπει να δούμε προς ποια κατεύθυνση. Συνεχίζει να είναι και σωστά ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, που πλέον έχει περίπου μια διετή κυβερνητική θητεία, η οποία ήταν μάλιστα και είναι μέσα σε τρικυμία. Δεν είναι απλώς κυβερνητική θητεία. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, έτσι ώστε να θωρακιστεί και στο επίπεδο της κοινωνίας, των μαζικών κινημάτων, αλλά και στο επίπεδο της διακυβέρνησης, με αυτά τα αντισώματα σε σχέση με τα κακά της εξουσίας, που είναι πάντοτε παρόντα, είτε ως θέλγητρα είτε ως σιρήνες, και να μπορέσει με συνειδητά βήματα να προχωρήσει στην υλοποίηση της ελπίδας που ο κόσμος ακούμπησε πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Μια λέξη μόνο, το 4 στις τηλεοπτικές άδειες είναι απολυτοποιημένο νούμερο ή μπορεί να γίνουν κάποια στιγμή και 5. Σε ό,τι αφορά τη Βουλή είναι, αφού υπάρχει απόφαση της Βουλής. Δεν θα μπορούσε κανείς να το κάνει 5 παρά μόνο αν ξανάρθει στη Βουλή το θέμα. Και δηλαδή να ακόμα κι αν ήθελε τώρα ο Υπουργός να κάνει τα 4. Γι' αυτά μιλάμε. Δηλαδή ακόμα κι αν ήθελε τώρα ο Υπουργός ή αν πρέπει να γίνονται οι 4-5 ή κτλ. Αυτό θα πρέπει να έρθει στη Βουλή. Να νομοθετηθεί. Θέλω να κλείσουμε με ένα βιβλίο το οποίο έχετε προλογίσει μία λέξη μόνο γιατί δεν προλαβαίνουμε. Τώρα το γενετικό ντόπινγκ. Και το λέω σε σχέση με τον αθλητισμό. Είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τις αξίες του αθλητισμού. Μία λέξη για αυτό το βιβλίο. Το προλογίζετε. Νομίζω πως βρισκόμαστε σε μία φάση όπου η αξία του αθλητισμού ως μείζον κοινωνικό ζήτημα, γεγονός, απελευθερωτική έτσι, κατάσταση, είναι εξαιρετικά σημαντική και είναι σοβαρό αντίβαρο και σε άλλα της εποχής μας, και άρα τα θέματα που αφορούν στο ντοπάρισμα και στις τεχνητές επιτεύξεις θα πρέπει να είναι σε πρώτη
προσοχή και μέρημνα, διότι είναι σαφές ότι διαφορετικά δηλητηριάζεται όλη η ατμόσφαιρα. Και δυστυχώς το έχουμε ζήσει αυτά στην Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βούτσι, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και για την δυνατότητα που μας δώσατε. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Να είστε καλά κι εσείς.